Λοιπόν, 39 λεπτά μετά τις 10, είναι κοντά μου ο Θεόδωρος Πάγκαλος. Καλώς ήρθατε, κύριε Πάγκαλε. Καλή σας ημέρα. Πρώτο μου ερώτημα, έχουμε και καιρό να τα πούμε. Πώς παρακολουθείτε να διαμορφώνετε όλη η επικαιρότητα? Θα πρότεινα, αν δεν έχετε αντίρρηση, να ξεκινήσουμε από τα της οικονομίας, τα του ελληνικού προγράμματος και τα των πρόσφατων αποτελεσμάτων του τελευταίου Eurogroup. Τα οικονομικά είναι λίγο δύσκολο να τα πει κανείς με λίγα λόγια και κατά τρόπο κατανοητό. Γιατί έχουν δυστυχώς παραποιηθεί έννοιες και ο περισσότερο κόσμο δεν ξέρει κιόλας και δεν είναι και υποχρεωμένος να ξέρει αυτά τα μεγέθη. Ας τα πούμε πολύ απλά με την έννοια ότι μας λείπουν για τα επόμενα 3 χρόνια 40 δις. Από αυτά 20 δις πανηγυρίζει η κυβέρνηση ότι θα μπορέσει να ανταρρυθμίσει στο χρέος με μια προοπτική δεκαετίας. Όπως ξέρετε όμως, και το έχω πει σήμερα το πρωί στον κύριο Πορτοσάλτε, θα το πω και σε εσάς, time is money, λέει και ο πιο κοινός αυτός που σας σερβίρει μπύρα σε ένα αγγλικό pub. Άμα το πεις θα σε πληρώσω αύριο, θα σου πει time is money. Έτσι, ότι ο χρόνος αποτιμάται εις χρήμα. Λοιπόν, άμα λες 40 δις σε 10 χρόνια, δεν είναι το ίδιο με 20 δις στα 3 επόμενα χρόνια, είναι διαφορετικό μέγεθος. Ναι, αλλά παρόλα αυτά δεν είναι ένα θετικό βήμα? Γιατί αφενός ακούμε την κυβέρνηση να μας λέει θετικό ότι επιτέλους είναι, ξεκίνησε θετικό... κάτι για τα βραχυπρόθεσμα μέτρα και αφετέρου ακούγαμε όλο το προηγούμενο διάστημα να μας λένε οι εταίροι κλείστε την αξιολόγηση πρώτα και μετά ελάτε να δούμε και αν θα δούμε. Και έγινε το Eurogroup χωρίς να έχει κλείσει η δεύτερη αξιολόγηση, κάτι είδαμε ως προς τα βραχυπρόθεσμα μέτρα. Ναι, αλλά κοιτάξτε να δείτε τώρα τι λέμε στην πραγματικότητα. Αυτό είναι το θετικός τρόπος να περιγράψει κανείς τα γεγονότα. Εγώ δεν έχω αντίρρηση. Θα μπορούσα να το περιγράψω κι εγώ έτσι. Αλλά αυτό σημαίνει ότι ένα πρόβλημα που θα έχω σε 3 χρόνια το μεταθέτω για 3 χρόνια. 3 χρόνια είναι μια αναπνοή στη σημερινή εποχή. Έτσι. Είναι πάρα πολύ γρήγορα, περνάει ο χρόνος. Η τεχνολογία εξελίσσεται πολύ γρήγορα, η παραγωγικότητα εξελίσσεται πολύ γρήγορα. Οι διεθνείς σχετισμοί περνάνε πολύ γρήγορα. Δεν ξέρω τι η Ελλάδα θα υπάρχει σε 3 χρόνια. Άμα συνεχίσουμε έτσι, μπορεί να είμαστε κέραμοι και λήθοι ατάκτως ερημένοι. Είναι αποκλειστικά και μόνο δική μας η ευθύνη. Θέλω να πω, παρακολουθούμε και τις... Βασικά η ευθύνη είναι δική μας. Παρακολουθούμε παράλληλα, για να μου απαντήσετε συνολικά, και όλη αυτή τη διαφορετική στρατηγική, αν θέλετε, και τις διαφορετικές προσεγγίσεις από την πλευρά των εταίρων μας. Π.χ. Βερολίνο και Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Ναι, αυτά, με συγχωρείτε που θα το πω έτσι, αλλά πρόκειται για μπουρδα, για μπουρδολογία και βαρουφάκιο προσέγγιση των πραγμάτων. Δηλαδή, ανίδεοι άνθρωποι που δεν έχουν στοιχειώδη σεβασμό προς την πραγματικότητα παρουσιάζουν τα πράγματα έτσι και δεν λένε, το πράγμα είναι απλό. Χρωστάγαμε λεφτά. Και χρωστάγαμε τόσα λεφτά και δημιουργούσαμε τόσα χρέη με τα ελλείμματα του προϋπολογισμού, ώστε μια στιγμή η αγορά μας είπε δεν σας δανείζω άλλο. Μάλλον δεν μας είπε δεν σας δανείζω άλλο, μας είπε σας θέλετε λεφτά. Ποιοι είσαστε, οι Έλληνες, οι φραμπαλάδες, οι γελοί, οι ανιστόρητοι, οι ανύπαρκτοι από την άποψη του παγκόσμιου σεβασμού και κύρους, 8% αντί για 2% που δίνουν στην Πορτογαλία. 8% δεν μπορούσαμε να πάρουμε δάνειο. Ήταν καταστροφή. Και ήρθε η Ευρωπαϊκή Ένωση και μας είπε όχι 8, να σας δώσω 3,5, να σας δώσω 4%. Αλλά ποιοι μας τα δώσαν τα λεφτά? Δεν μας τα δώσε ο Ομπάμας. Ή ο ένας ή ο άλλος Αμερικανός που ήρθε εδώ να μας ενθαρρύνει. Μας τα δώσανε τα ιδρύματα κοινωνικής προνοίας των ευπόρων χωρών. Οι Γερμανοί συνταξιούχοι. Αυτοί είναι οι άνθρωποι στους οποίους χρωστάμε. Δεν υπάρχει δηλαδή ο ελληνικός λαός που χρωστάει ανύπαρκτο μέγεθος. Άρα ποιο είναι το μείγμα? Επιπλέον μέτρα? Γιατί εδώ δίνεται και μείγμα, ένα το ερώτημα του ποιος καταρχήν, αντέχει επιπλέον μέτρα. Καταρχήν ανύπαρκτη. Ανύπαρκτη ανάπτυξη. Και κανένα εγγύηση ότι η ανάπτυξη θα υπάρχει στο μέλλον. Είδα σήμερα στην Καθημερινή, στο οικονομικό συμπλήρωμα, με θριαμβευτικό ύφος αναγγέλει και καλά κάνει η καλή εφημερίδα. Τον Απρίλιο λέει, του 2018 θα λειτουργεί ο αστέρας Βουλιαγμένης. Μα επρόκειτο να γίνει τον Απρίλιο του 2017 αυτό. Ξέρετε τι θα πει αστέρας Βουλιαγμένης επί ένα χρονό? Κλειστός. Επειδή κάνανε φραμπαλά οι δήμαρχοι του ΣΥΡΙΖΑ γύρω από τον αστέρα, που δεν έχουν κανένα δικαίωμα γιατί δεν τους πέφτει λόγος.
και διάφοροι τοπικοί παράγοντες και βουλευτές και ο ένας και ο άλλος. Ξέρετε τι θα πει το γεγονός ότι η Ζάκυνθος γυρνήθη να εκποιήσει στον Εμμύρη του Κατάρ μια περιοχή για να κάνει ποιοτικό τουρισμό και να γλιτώσει τέλος πάντων από τους μεθυσμένους Εγγλέζους, τους λαϊκούς τύπους. Η Ζάκυνθος με την ηγεσία του Μητροπολίτη, ο οποίος τι δουλειά έχει, σας παρακαλώ, ο Μητροπολίτης, και ασχολείται με το ποια οικόπεδα είναι του δημοσίου και ποια δεν είναι. Ξέρετε πόσο κοστίζει το κλείσιμο του Χρυσού στη Χαλκιδική? Ξέρετε πόσο κοστίζει το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο του Αζερβαϊτζάν, το οποίο δεν θα έρθει? Και πόσο κοστίζει και γεωπολιτικά, όχι μόνο οικονομικά, αλλά πόσο κοστίζει, γιατί το Αζερβαϊτζάν είναι μια χώρα που είναι τουρκόφωνη, έχει πολύ στενές σχέσεις με την Τουρκία, και ο αγωγός θα περνούσε από την Τουρκία για να έρθει στην Ελλάδα. Άρα η λύση ποια είναι τελικά? Η λύση είναι η αλλαγή της κυβέρνησης από αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι είναι η καταστροφή της χώρας και της κοινωνίας και έχουν βγει από τα βάθ, λένε τα βοθροκάνωλα, και μπορώ να πω και εγώ ότι αυτοί προέρχονται από τους βόθρους της κοινωνίας. Άρα άνθρωποι να πάμε σε εκλογές, κύριε Πάγκαλε. Ακούστε να σας πω, η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή είναι η πιο γυραλαία κοινοβουλευτική ομάδα η οποία υπήρξε ποτέ στην Ελληνική Βουλή. Αν εξαιρέσει κανείς νομίζω τους κεντρώους, είναι η γυρότερη στην ελληνική κοινοβουλευτική ομάδα. Δεν είναι νέοι δηλαδή, είναι ψευδές ότι είναι νέοι. Ούτε τους ψηφίζουν οι νέοι. Τους ψηφίζουν άνθρωποι απελπισμένοι που δεν ξέρουν πού να πάνε τα τέσσερα, και είναι γυρεότατοι πρώην κομμουνιστές οι οποίοι θέλουν να κάνουν κομμουνισμό μετά την λήξη του κομμουνισμού. Και εγώ λέω εκλογές και ανάνυψη της κοινωνίας, με την έννοια της ανανύψεως, έτσι όπως το λέει η θρησκεία, δηλαδή αποβολή των μαρξιστικών ιδεολογημάτων. Άρα να πάμε σε εκλογές και να αναλάβει ποιος? Να αναλάβει η Νέα Δημοκρατία που ζητά, για παράδειγμα, εκλογές, που είναι η αξιωματική αντιπολίτευση, είναι έτοιμη? Θα σας πω εγώ ότι. Γιατί δεν είναι έτοιμη? Εγώ δεν έχω ακούσει ποτέ να μην ρωτάει ο δημοσιογραφικός κόσμος, και ορθώς ρωτάει, αν είναι έτοιμη η αντιπολίτευση. Γιατί οφείλει η αντιπολίτευση να αποδείξει ότι είναι έτοιμη? Γιατί η αντιπολίτευση ήταν κάποτε κυβέρνηση και έχασε την αξιοπιστία της στον κόσμο. Και την έχασε για γνωστούς λόγους. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή θα δούμε. Ο ελληνικός λαός, με συγχωρείτε, γιατί έχασε η αντιπολίτευση την κυβέρνηση? Γιατί ο ελληνικός λαός είπε όχι περισσότερη αρετή, λιγότερο ρουσφέτη, λιγότερο διορισμοί, λιγότερο δημόσιο, έτσι είπε ο ελληνικός λαός? Ή είπε κάνε μου και εμένα το ρουσφέτη που δεν μου έχει κάνει, κλέψε κι άλλο να κλέψω κι εγώ, όλοι μαζί να φάμε και να... κατά το βιβλίο το δικό μου? Έτσι. Πρέπει όπως θέλει να βάλει το χέρι στην καρδιά και να πει ότι εγώ άκουσα ένα άρρωτο μήνυμα από το λαό που μου ζητούσε περισσότερη αρετή. Και αυτοί που κάνουν σήμερα τους σπουδαίους και κυβερνούν και οι οποίοι δεν έχουν αφήσει φαυλοκρατική μέθοδο να μην την εφαρμόσουν, ας μας πούνε πότε στο παρελθόν, ενώ χροκοπούσε το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία, πότε μία φορά, όχι δύο, μία, είπανε όχι τόσους διορισμούς λιγότερους, όχι τόσες αυξήσεις λιγότερες, όχι επιδόματα στους συνδικαλιστές και στους απεργούς, οι οποίοι την κοπανάγανε και κάνανε απεργία από Πέμπτη μέχρι Δευτέρα και Τρίτη για να την κοπανίσουν από τα σχολεία και να αφήσουν τα παιδιά μας απαίδευτα. Λοιπόν, πότε υπήρξαν ενάρετοι αυτοί? Η κακή κριτική, αν μπορώ να το πω έτσι, που ακούγεται προς την παρούσα κυβέρνηση, είναι ότι είναι ίδια με τους προηγούμενους. Αυτό τελικά δεν ξέρω για ποιον είναι καλό. Συγχωρείτε, αφού είναι ίδια για τους προηγούμενους, γιατί δεν έχουμε μια αξιοπρεπή δεξιά κυβέρνηση? Ένα Μητσοτάκι, ρε παιδί μου. Είναι ανάγκη να έχουμε ένα Τσίπρα που πηγαίνει γελιοδέστατος νούμερο μεταξύ των εθνών και βγάζει λόγο στην πλατεία της Σαββάνας? Ο Τσίπρας, τι ήταν ο Τσίπρας, βγάζει λόγο μεταξύ τεσσάρων Λατινοαμερικάνων πρωθυπουργών, γιατί μόνο αυτοί πήγαν, όπως είδατε. Ούτε ο Τριντό πήγε, ο πρωθυπουργός του Καναδά, που είχε άριστη σχέση με την Κούβα, όχι ο Τριντό, ο Καναδάς. Ούτε ο κύριος Πούτιν, που είναι ο διάδοχος των καθεστώτων που ενίσχυσαν την Κουβανέζικη Επανάσταση. Για να έρθουμε στα εθνικά ζητήματα, τα οποία είναι επίσης σε εξέλιξη, παράλληλα με τα οικονομικά μας, μας απομένουν λίγα λεπτά ακόμα και θα ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Πάγκαλε, πώς παρακολουθείτε καταρχάς τις αλλεπάλληλες δηλώσεις Ερντογάν
Και παράλληλα, πώς παρακολουθείτε να εξελίσσονται, διακόπησαν, πήραν μια άλλη τροπή συζητήσεις για το Κυπριακό, θα ξανανοίξουν? Καταρχήν, να σας πω για το Κυπριακό, δεν καταλαβαίνω πραγματικά γιατί έχει μπει στη συζήτηση αυτή η διμερής διάσκεψη. Πάγιος κανόνας της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, έχω γράψει άρθρο στο Βήμα προ 15 ημερών, είναι να μην δέχεται διμερείς διαπραγματεύσεις με τους Τούρκους για τον πολύ απλό λόγο, θα σας πω μονάχα δύο από τους λόγους που υπάρχουν, ότι οι Τούρκοι δεν αποδέχονται νομικό πλαίσιο και δεν αποδέχονται διαιτησία. Δηλαδή, αν διαφωνήσουμε, πού θα πάμε? Γιατί άμα συζητάς με κάποιον σοβαρά, προβλέπεις και την περίπτωση διαφωνίας, όχι μόνο την περίπτωση συμφωνίας. Λοιπόν, διμερείς διάσκεψη για το Κυπριακό τι σημαίνει? Θα τους πούμε, αποσύρετε τα στρατεύματα, μας πούνε όχι. Μετά τι θα γίνει? Λοιπόν, αυτό είναι ένα το οποίο θεωρώ απαράδεκτο, πενταμερείς να γίνει. Mm-hmm. Να μετέχουν οι δύο κοινότητες, έστω και με τη μορφή του. Δεν είναι ίσες, έτσι. Μεν Κυπριακή Δημοκρατία είναι αναγνωρισμένη και μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κοινότητα τουρκοκυπριακή είναι απλώς κοινότητα. Ας μετέχουν όμως ισότιμα και οι δύο. Και οι τρεις εγγυήτρες δυνάμεις για να πούνε τι εγγυήσεις θα δώσουν. Απόσυρση των εγγυήσεων, όπως πολύ καλά έχει πει ο Υπουργός Εξωτερικών, mm-hmm. και να αφαιθεί επιτέλους ο Υπουργός Εξωτερικών να κάνει τη δουλειά του, να μην μπαίνουν στη μέση διάφορα κουκούδια εκεί πέρα του Μαξίμου και να λένε το κοντά τους και το μακρύ τους. Και εν πάση περιπτώσει, σε ό,τι αφορά τον Ερντογάν, θα σας πω κάτι. Η Τουρκία ήταν πάντα μια χώρα ισλαμική. Ποτέ δεν πέρασε ο Κεμαλισμός. Ο Κεμαλισμός ήταν πάντα έκφραση μιας μειοψηφίας. Ως εκπρόσωπος της πλειοψηφίας, ο Ερντογάν κέρδισε δημοκρατικά την εξουσία και στηρίχθηκε στους Ισλαμιστές. Φαίνεται ότι οι Ισλαμιστές τον τραβάγανε παραπέρα από ό,τι ήθελε. Έκανε ένα πραξικόπημα ή κάνανε οι Ισλαμιστές ένα πραξικόπημα, επειδή δεν μην νομίζετε ότι είναι και τίποτα πολύ έξυπνο οι Ισλαμιστές. Άφρονες είναι και αυτοί, όπως αποδείχθηκε και η Μέση Ανατολή. Ορμήσανε στην εξουσία, τους άφησε να προχωρήσουν. Εκδηλώθηκε το πραξικόπημα, βρήκε αφορμή ο Ερντογάν για να καθαρίσει τους κεμαλικούς και παν ως τις αντιπολιτεύεται αυτόν. Αυτή τη στιγμή είναι απόλυτος δικτάτορ, κάνει ό,τι θέλει, λέει ό,τι θέλει, δεν υπάρχει ελεύθερος τύπος, δεν υπάρχει. Πόσο μας αφορούν αυτά τα οποία λέει? Μας αφορούν πάρα πολύ, γιατί τα καθεστώτα αυτού του είδους κάνουν πλειοδοσία προκλήσεων και παρεμβάσεων στο εξωτερικό. Ο Ερντογάν κάνει τον ΤΑΗ, αλλά ΤΑΗς δεν είναι. Γιατί όπου γράφηκε να παρέμβει, έσπασε τα μούτρα του. Έριξε το ρωσικό αεροπλάνο και μετά πήγε γονατιστό στη Μόσχα. Να εκλιπαρίσει, συγγνώμη. Στη Μοσούλη δεν τον πήρανε, ενώ έλεγε ότι θα κάνω και θα δείξω. Στο Ιράκ δεν τολμάει να μπει. Οι Κούρδοι προχωράνε παντού και βεβαίως προχωράνε γιατί είναι αξιόμαχοι και είναι πολύ γενναίος λαός με πολεμική παράδοση και με άριστη οργάνωση και ενισχύονται και από τους Αμερικανούς. Μάλιστα. Λοιπόν, ο Ερντογάν είναι σε υπερπισία αυτή τη στιγμή. Κοιτάει γύρω του, σου λέει ποιος είναι ο πιο αδύνατος. Ο Τσιπράκος. Τα καραγκιόζια της Αθήνας. Τα νούμερα αυτά, με τα πουκάμισα τα. Εδώ δεν έχει ευθύνη όμως, και να κλείσουμε με αυτό, κύριε Πάγκελε, δεν έχει ευθύνη και η Ευρώπη. Τα σύνορά μας δεν είναι και ευρωπαϊκά σύνορα, όχι, παράλληλα. Κανείς δεν θα κάνει, κυρία Μπουρδούκου, το παιχνίδι μας. Κανείς δεν θα μας σώσει από τη δουλειά. Κανείς δεν θα μας σώσει από την οικονομία. Κανείς δεν θα μας σώσει από την. Δεν θα μας προστατεύσει. Είμαστε μεγάλα παιδιά. Πρέπει να προστατεύσουμε τον εαυτό μας. Και για να προστατεύσουμε τον εαυτό μας, ας κοιτάξουμε να κλείσουμε και καμιά. Κανένα μέτωπο στα Βαλκάνια. Μάλιστα. Εδώ πλάκωσαν και οι Αλβανοί. Εγώ πήγα δύο φορές στην Αλβανία το τελευταίο διάστημα και σας διαβεβαιώνω ότι η κατάσταση είναι πολύ προσιτή στην άσκηση μιας δυναμικής εξωτερικής πολιτικής ελληνοαλβανικής συνεργασίας, αλλά πρέπει να υπάρχει. Μάλιστα. Πρέπει να υπάρχει κυβέρνηση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πάγκαλε, για τη συζήτηση που είχαμε. Πάμε εμείς, κύριε Σκηνή. Δεν προλάβαμε, θα λέγαμε κι άλλα. Σε μία σύντομη διακοπή για διαφημίσεις. Είναι πάρα πολύ πλούσια ούτως ή άλλως η επικαιρότητα. Από αυτό παράπονο δεν έχουμε και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.